Κύριε Υπουργέ, θα μεταφερθούμε λίγο βόρεια. Θα πάμε στις Σέρρες. Εκεί θα συναντήσουμε ένα πανέμορφο βουνό με ένα εκπληκτικό δάσος. Μιλάμε για το Λαϊλιά των Σερών. Σε αυτό λοιπόν το υπέροχο μέρος συζητιέται τώρα στα σοβαρά να λειτουργήσει λατομείο. Ναι, καλά ακούσατε. Να λειτουργήσει λατομείο. Είναι η τρίτη φορά τα τελευταία 30 χρόνια που επιχειρείται κάτι τέτοιο και αυτή τη φορά τα πράγματα είναι επίσης σοβαρά, γιατί έχει βγει στη διαβούλευση μία μελέτη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και τη λειτουργία λατομείου γρανίτη σε δημόσια δασική έκταση, έκτασης περίπου 100.000 τετραγωνικών μέτρων, ακούστε και το καλύτερο, εντός περιοχής Natura 2000, της στη θέση Χέρσο, της τοπικής κοινότητας Αχλαοδοχωρίου, του Δήμου Συντικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών κτλ. Είναι η τρίτη φορά, όπως σας είπα. Την πρώτη φορά επιχειρήθηκε το 1991. Οι κινητοποιήσεις του λαού της περιοχής το απέτρεψαν. Επιχειρείται ξανά το 2007. Επίσης, οι κινητοποιήσεις οι λαϊκές το αποτρέπουν. Και τώρα είναι η τρίτη φορά, μέσα στα τελευταία 30 χρόνια, δηλαδή επαναλαμβάνεται η απόπειρα ανά 15 περίπου έτη, για την ίδρυση λατομείου σε ένα τέτοιο πανέμορφο βουνό. Σαν να λέμε θα πάμε να κάνουμε λατομείο στο Λυκαβιτό. Αν θα μπορούσε κανείς να το παραλληλήσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό φυσικά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί μία τέτοια απόπειρα. Και θα θέλαμε να τοποθετηθεί εδώ και η κυβέρνηση, η αρμόδια κυβέρνηση, η οποία βεβαίως έχει και την τελική ευθύνη για όλα όσα γίνονται στην πατρίδα μας και στη χώρα. Εκτός και αν η κυβέρνηση συμφωνεί. Περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε την άποψη, την επίσημη άποψη της κυβέρνησης γύρω από αυτό το θέμα. Με λίγα λόγια σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνετε για να σταματήσει κάθε ενέργεια αδειοδότησης, να σταματήσει τώρα. Να κατεβούν όλα τα στυλό κάτω και να ακυρωθεί άπαξ και διαπαντός η αδειοδότηση λειτουργίας ενός τέτοιου λατομείου σε αυτό το βουνό στο Λαϊλιά. Και τι θα κάνετε επιπλέον, μια που είστε και αρμόδιος υπουργός περιβάλλοντος, για να θωρακιστεί αυτός ο υπέροχος ορεινός όγκος και να προστατευθεί όσο γίνεται περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, δεν μπορεί να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική σε μια χώρα αν δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Είναι μια εξίσωση κρίσιμη κάθε φορά και κρίνεται κάθε φορά από όλα τα θέματα τα οποία παρουσιάζονται μπροστά μας. Γι' αυτό το λόγο προωθούμε επενδυτικά σχέδια και εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές με τις οποίες μειώνουμε ή ακόμη και αποφεύγουμε ενδεχόμενες επιπτώσεις στη φύση και στη βιοπικιλότητα, διασφαλίζοντας έτσι την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Με την ισχύουσα νομοθεσία είναι ξεκάθαρο το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, ανάλογα με τη ζώνη προστασίας αναφερθήκατε πριν σε περιοχή Natura, στην οποία ανήκει μια περιοχή. Επίσης είναι σαφής και η σχετική αδειοδοτική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείτε σε κάθε περίπτωση. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των λατομείων μαρμάρων και φυσικών λίθων σε δημόσιες εκτάσεις, αυτή είναι μία πλήρως αποκεντρωμένη διαδικασία σύμφωνα με την λατομική νομοθεσία, το νόμο 4512 του 2018 και το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις, νόμο 4442 του 2016. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση ερευνητικών εργασιών καθώς και για την έγκριση της εκμετάλλευσης είναι η οικία αποκεντρωμένη διοίκηση και στη συγκεκριμένη περίπτωση που μας αφορά η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών εγκρίνει μόνο την τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης η οποία αφορά στις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου.
Η τεχνική αυτή μελέτη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αδειοδότηση και τελικά τη λειτουργία των υπόψηλα τομείων υπό την οικία αποκεντρωμένη διοίκηση. Πριν από την υποβολή της τεχνικής αυτής μελέτης, θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έρευνα και περιβαλλοντική αδειοδότηση του ελαττωμικού έργου. Μέσω της έγκρισης της περιβαλλοντικής μελέτης και τον καθορισμό των περιβαλλοντικών όρων της ελαττωμικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς άρθρο 53 νόμου 4512 του 2018. Στο σημείο αυτό να σας επισημάνω ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση εξορρυκτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης ελαττωμικών ορυκτών είναι μια διαδικασία διακριτή αδειοδότησης, η οποία, και αυτό να το κρατήσετε, χρονικά προηγείται της διαδικασίας γνωστοποίησης αδειοδότησης της εκμετάλλευσης ελαττωμικών ορυκτών, σύμφωνα και με την υπαρίθμη 63 του 2021, γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Θα επανέλθω στη δευτερολογία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Με βάση τις απαντήσεις του κυρίου Υπουργού, νομίζω ότι επιβεβαιώνονται οι φόβοι μας και οι φόβοι του λαού της περιοχής. Νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσετε μαζί μου, κύριε Υπουργέ, αν σας πω ότι το νομικό, το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία τέτοιων δραστηριοτήτων το θέτετε εσείς, το θέτουν οι κυβερνήσεις. Είναι πολιτικό το πλαίσιο. Και η κυβέρνησή σας ψήφισε πρόσφατα, πέρυσι, έναν σχετικό αντιπεριβαλλοντικό, λέμε εμείς, νόμο. Το ζήτημα δεν είναι όμως εκεί. Προσπαθήσατε να αποσύσετε τη δική σας κυβερνητική ευθύνη για να τη μεταφέρετε στην αποκεντρωμένη, λέει, διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, εκλέγεται αυτή η διοίκηση ή μήπως διορίζεται κάθε φορά από τις κυβερνήσεις? Εσείς τη διορίσατε, την αποκεντρωμένη διοίκηση. Συνεπώς, η ευθύνη βαραίνει εξ ολοκλήρου εσάς για αυτό που πάει να γίνει, για αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα που πάει να γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή, και λυπάμαι πολύ που δεν είπατε καθαρά ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτή η ελαττωμική δραστηριότητα. Μια ελαττωμική δραστηριότητα γρανίτη και όχι μαρμάρου, γρανίτη που έχει μάλιστα και ραδιενεργό ακτινοβολία, όπως επισημαίνει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, και βεβαίως μια ελαττωμική δραστηριότητα και μια πληγή στο βουνό, την οποία καταγγέλει και σύσσωμος ο λαός της περιοχής, ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση. Αυτό αντανακλάται σε αποφάσεις οργάνων θεσμικών, όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, για παράδειγμα, του Δήμου Σερών. Το Δημοτικό Συμβούλιο, θα το καταθέσω αυτό στα πρακτικά, αντιτίθεται. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Συντικής, με έδρα το Σιδηρόκαστρο. Όλες οι παρατάξεις ομόφωνα συμφωνούν και αντιτίθενται σε μια τέτοια δραστηριότητα. Και το καλύτερο, συμφωνεί επιπλέον, μάλλον αντιτίθεται, και η ίδια η υπηρεσία, η δημόσια υπηρεσία και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών, το τμήμα συγκεκριμένα περιβάλλοντος και υδροοικονομίας, εκφέρει αρνητική γνώμη για μια τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα. Όλοι αυτοί δεν τρελάθηκαν ξαφνικά. Όλοι αυτοί αγαπούν φυσικά τον τόπο τους, θέλουν ο τόπος τους να συνεχίσει να έχει ένα τέτοιο πανέμορφο βουνό, και όχι ξαφνικά σε αυτό το βουνό 100.000 τετραγωνικά μέτρα, να μετατραπούν σε ελαττωμείο γρανίτη. Με ανυπολόγιστες συνέπειες και για τη χλωρίδα και την πανίδα αυτού του βουνού, αλλά και την ίδια την ποιότητα της ζωής των ανθρώπων. Θα πρόκειται, όπως είπα, για ένα περιβαλλοντικό έγκλημα, το οποίο δεν ισοφαρίζεται με καμιά αναπτυξιακή προοπτική. Δεν μπορεί να υπάρξει αναπτυξιακή προοπτική όταν τραυματίζεις, όταν πληγώνεις το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν οι άνθρωποι. Και, πάση περιπτώσει, αποδεικνύεται ότι και αυτά τα δάκρυα που έχησε τώρα τελευταία η κυβέρνηση για την κλιματική κρίση μάλλον είναι υποκριτικά, όταν δεν διστάζει να βάζει την υπογραφή της και να συμφωνεί, να συνενεί με τέτοια περιβαλλοντικά εγκλήματα όπως αυτό που πάει να γίνει στο Λαϊλιά των Σερών. Να ξέρετε όμως ότι ήδη ο λαός της περιοχής οργανώνεται,
δεν θα το αφήσει έτσι. Χιλιάδες είναι οι υπογραφές που μαζεύονται και θα τους βρείτε μπροστά σας και εσείς και όποιος επιχειρήσει, είτε λέγεται περιφέρεια είτε αποκεντρωμένη διοίκηση, να στήσει ένα τέτοιο περιβαλλοντικό έγκλημα σε ένα τόσο πανέμορφο δάσος όπως είναι ο Λαϊλιάς των Σερών. Σε ό,τι μας αφορά, να πούμε βεβαίως, μεταφέραμε την αγωνία, κύριε, εδώ στη Βουλή. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το λαό της περιοχής σε αυτά τα δίκαια αιτήματα.